θυμόμαστε εδώ που είχαμε αναδείξει με ευρέως, θα έλεγα, ένα θέμα που αφορούσε την κλοπή λάπτοπ από υπουργεία εκεί στη Σταδίου, ένα σύμπλεγμα υπουργείο. Υπήρχε και βίντεο που μπαίνανε μέσα και φεύγανε με σάκους με λάπτοπ μέσα. Ναι, αλλά καινούργια. Και φεύγανε σιγά σιγά, ρε παιδί μου. Και ολοκένουργια λάπτοπ, λέει. Ναι. Πρόλαβαν οι κατάστασεις. Ανασία, κοίτανε, μας το είχε πει. Είχε, είμαστε και πριν. Τους πιάσαν τελικά. Πιάσανε δύο άτομα, έχει ταυτοποιηθεί ένα ακόμα το οποίο και αναζητείται και τώρα μετά τη σύλληψή τους έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία γνωστά για το πώς διέριξαν τα τρία υπουργεία. Είχαν ανοίξει γραφεία τριών υπουργείων, είχαν αφαιρέσει πράγματα από δύο υπουργεία και συγκεκριμένα 30 λάπτοπ από το κουτί, καινούργια λάπτοπ αξίας 30.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι όμως δεν είχαν διαρρήξει μόνο αυτά τα τρία υπουργεία στην οδό Δραγατσανίου και στην οδό Κοραή. Είχαν ανοίξει και ένα δικηγορικό γραφείο στα Εξάρχεια και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι. Ένα αποτύπωμα που άφησαν στο κλιματικό που είχαν αφαιρέσει από το δικηγορικό γραφείο στα Εξάρχεια. Αν έχει μπει σε υπουργείο. Αν είχε μπει σε εύκολο να μπει σε υπουργείο. Ναι, αλλά μπει να πάρει 30 λεπτά. Το δικηγορικό γραφείο, φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι κλειδωμένο το υπουργείο. Εντάξει, ρε παιδιά. Δεν πήγα να πάρουν. Ήταν, ποια υπουργεία δεν πήγα να πάρουν ένα κινητό. Όχι, ρε. 30 λεπτά με σε στάντες. Ποια υπουργεία ήταν, Αναστασία. Ήταν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που στεγάζεται στην οδό Κοραή. Από εκεί είχαν πάρει τρεις οθόνες υπολογιστών και μια καφετιέρα. Ενώ το ίδιο βράδυ νωρίτερα είχαν διαρρήξει το τμήμα πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, από όπου δεν είχαν πάρει κάτι. Είχαν ψάξει τους χώρους, είχαν σπάσει την πόρτα, δεν είχαν αφαιρέσει κάτι. Και μετά πήγαν στον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου. Με συγχωρείτε, το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται εκεί. Είχαν αφαιρέσει 30. Τους πρόωσαν τα τατουάζ από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Ο ένας έχει ένα τατουάζ χαρακτηριστικό. Τα ρούχα, γιατί χρησιμοποιούσαν σε όλες τις περιπτώσεις. Αδιαρούχα. Και το αποτύπωμα που βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιο. Ναι. Αλλάξτε και ένα ρούχο, ρε παιδιά. Διαγούρι ήταν τα ρούχα, μάλλον. Μεταξύ φοράς ρούχο μαύρο, καλά κάνεις και φοράς μαύρο. Φοράς μαύρο με γνωστή στάμπα πάνω με τη μία. Προσέχουμε, παιδιά. Φάνηκε το δάσο σβέρκο το που είναι χαρακτηριστικό. Δεν κάνει και εσύ stand-up. Stand-up λέμε αυτό που βγαίνουμε στα και είχε αριθμό πίσω. Ναι. Πώς είναι να έχουν αριθμό τα δηλαδή. Τι κάνει και εσύ stand-up, ρε Χριστιανέ μου, μπροστά στην κάμερα. Πρόσεχε λίγο. Λοιπόν, πάλι καλά που του πιάσαμε. Ναι, όντω. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Αντώνη, γιατί έχουμε. Αν μου επιτρέπετε. Πες μου, Αναστασία. Παρακαλούμε. Σχολιάζαμε το προηγούμενο μήνα πώς είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν 30 λάπτοπ. Χρειάστηκε δύο φορές να ανέβουν με δύο σακουβαγιάς ο καθένας στην πλάτη. Έβαλαν τα 30 λάπτοπ και εξαφανίστηκαν. Δύο φορές ανεβοκατέβηκαν τον όροφο. Δύο φορές. Αλώνιζαν στο Υπουργείο, κανονικά. Κάτσε, μα να ταλαιπωρηθείς. Εγώ πονάει η μέση μου. Όχι, ρε, φίλε, δεν γίνεται. Σκέψου να κουβαλάς, να ψεπιάσει η μέση σου. Όχι, όλα μαζί. Όχι όλα μαζί. Σιγά-σιγά. Κάτσε, ρε, φίλε. Δεν είναι το έτσι. Θα τους πιάσει κανένας.